Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ομογένεια Δολονδίνο. Θα σας παρουσιάσουμε και σήμερα τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και αφορούν τον απόδημο ελληνισμό. Να μην ξεχάσουμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι μπορείτε πλέον να μας παρακολουθείτε από το Freeview, στο κανάλι 244. Χρειάζεστε μια smart τηλεόραση και σύνδεση στο ίντερνετ. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το Roku Box από τα γραφεία της ΣΥΤΑ UK στο Southgate. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΣΥΤΑ UK ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.citauk.com. Επίσης, μπορείτε να μας παρακολουθείτε από τις smartphone και Android συσκευές σας με την εφαρμογή Vision TV Net. Έτσι, μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Επίσης, για την προβολή της εκδήλωσης ή της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα παρακολουθήσετε την χωροεσπερίδα του Συνδέσμου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, απόσπασμα από την διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ομογένεια Λονδίνου, την ετήσια χωροεσπερίδα του Ελληνοκυπριακού Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας και τέλος φάσης και γκολ από τον ποδοσφαιρικό αγώνα του πρωταθλήματος Σκόπα μεταξύ Τσινάρ και Μαρονιτών. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που παρουσιάζει την ετήσια χωροεσπερίδα του Συνδέσμου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιάννης Κυριακίδης, χαιρέτησε και καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ενώ τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους και την στήριξη προς το Σύνδεσμο. Στη χωροεσπερίδα συμμετείχαν παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπου διασκέδασαν με χορό και πολλή μουσική από τον γνωστό μουσικό Ηλία Μαρονίτη και το συνεργάτη του Μίμη Νικολαίδη. Ας παρακολουθήσουμε πλάνα από την διασκέδαση στους χώρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου.
Μετά το πλούσιο φαγητό και την διασκέδαση, ακολούθησαν ομιλίες. Στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο κ. Γιάννης Κυριακίδης, ο οποίος στο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον Δεσιμότατο Δημητριανό από τους 12 Αποστόλους για την ευλογία του γεύματος, τη διεύθυνση του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου για την φιλοξενία του, όλους τους συλλόγους και τις οργανώσεις για την βοήθειά τους και τις εισφορές τους, και κάλεσε την γραμματέα του Συνδέσμου, κ. Δήμητρα Χρήστου, για τη δική της ομιλία και την απονομή δώρων σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση. Σκέφτομαι πώς περνούν τα χρόνια, πόσον καιρό γνωρίζει ένας τον άλλον. Παρακαλώ. Και βλέπω τα μωρά μας, τα οποία μεγαλώσαν, οριμάσαν και χαίρομαι που είναι πάντα χαρούμενα να χορέψουν, να διασκεδάσουν. Λοιπόν, καλωσορίζετε απόψε και ευχαριστώ σε αυτούς που βοήθησαν για αυτή την ωραία γιορτή. Έχουμε πάρα πολλούς να ευχαριστήσουμε και αρχίσουμε την ορχήστρα εδώ πέρα που κάθε χρόνος έχω μαζί μας. Το φίλο μας τον Ηλία και τον Δημήτρη. 20 χρόνια. 20 χρόνια και 22, μέτρησα τα. Μετά έχω να ευχαριστήσουμε το κοινοτικό κέντρο εδώ που μας δίνουν το χώρο, κάνουν τις συνεδριάσεις μας εδώ πέρα και μας παραστέκονται πάντοτε. Επίσης έχω να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη που βοηθούν και συνεισφέρουν. Έχουμε δύο donations απόψε. Το ένα από το Greek Women's Philanthropic
Association του Μπάνε. Παρακαλώ, παρακαλώ, λίγη συγχύ, παρακαλώ. Ναι. Λίγη συγχύ, παρακαλώ, κύριο Πρόεδρος. Ναι, είπαμε, ευχαριστούμε το Greek Women's Philanthropic Association του Μπάνε. Κυρία Ντασούλα. Ευχαριστούμε τον Πάτερ Δημητριανό που μας έκανε την καλοσύνη να έρθει εδώ πέρα. Το Σεφ Πολς Πρέσ που πάντα μας βοηθάμε τα τυπώματα των βιβλίων μας. Και φυσικά την, τα Λίβια, παραδοχογείο Λίβια, σας ευχαριστούμε και αυτούς. Λοιπόν, όπως πάντα χρειαζόμαστε νέο αίμα, καινούργιους ανθρώπους και παρακαλώ όλοι μας που έχουμε παιδιά νέα να τους φέρουμε στο σύνδεσμο για να αναλάβουν και αυτοί οι καθήκοντα, γιατί εμείς μεγαλώνουμε να μην μείνουν τα πανώ μας αφανά. Οπότε προτρέπω όλους όσοι μπορούν και έχουν παιδιά να τους συστήσουν το μέρος που έχουμε, το Radio Marathon εκεί πέρα, να γίνουν μέμπες στο ΣΑΙΑ για να μπορούν να βοηθούν. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να περάσετε ωραία απόψε, περνάτε καλά, το βλέπω, χορεύετε και του χρόνου με υγεία πάλι κοντά σας θα είμαστε και φυσικά θα έχουμε τα barbecue μας κάθε καλοκαίρι κλπ. Κλπ. Τελειώνοντας, να πω πως ότι έχουμε την κοπέλα που μας κρατεί όλους, το γκλου του συνδέσμου, την κυρία Δήμητρα Χρήστου, πάντα δίπλα μας και πάντα μας προσέχει, παρόλες τις δυσκολίες που είχε φέτος, αρρώστιες κλπ. Που όλοι τα ξέρετε νομίζω, εντούτοις τα καταφέραμε και φέτος. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κάτι για σένα Δήμητρα πρώτα απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Η Χρυσούλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα και του χρόνου πάλι με υγεία, με χαρά, πάλι εδώ θα είμαστε. I'd like to say thank you to Mirula and Michael and now I've lost it. to Mirula anyway, thank you. Girofano, that's it. Sonia, thank you very much for being as a member. It's not, for me, it's great to know that you're all there, Erasmia. You're all there for me, and anything I want to ask and be and do anything, and I know you're on the other end of the phone. Thank you all very much. But above all, I have to say thank you to all of you for being there today, because without you, this night would not be a success. And I really, really thank you very much for your lovely time here, for being here, for appreciating me and appreciating you. Thank you. The other thank you I would like to say is all those who have provided lovely gifts and whatever for our raffle, not just today, for all the year round. But now the biggest thank you is to my children. I'd like to have them all up here, please. Because these children are really my rock. I have really been with them. They've been with me for good. Aaron, can you just be on the side? Yeah, come here. Unfortunately, one or two have already left. Now, these are my children, and a lot more that are not here. And as you can see, they enjoy their night, they enjoy their dancing. They enjoy being at Radio Marathon at the Greek Youth Club there every Wednesday and Friday. And there, some of them are really fighting really hard to be able to attend. A few of them come by Dial-A-Ride and they go home by Dial-A-Ride because the parents cannot pick them up and take them. Aaron, thank you very much because you're there and you're dancing and you're really lovely. Dasula, I'd like to introduce Dasula to the number one football fan and football player at the Radio Marathon. She is there every Tuesday, whether it's raining, whether it's cold, whether it's snowing. Dasula is there in the field with the boys playing football. Well done, Dasula. And she comes back every lunchtime and we're having a big conversation of the amount of goals she has actually scored or she has tried to score. And it's a big issue about that. Nikomo, come here. Nikomo,
It's my rock at Radio Marathon. He's my advisor, my helper on computers. Anything I can do, he does. Nico is always there. Nico, how do I do this? Nico, what did I do wrong? He's there for me. Thank you, Nico Mu. I appreciate that. And of course, everyone else. I thank Thekla for being there, and Yanni, who they always say, da pedia mu, and I love you so, okay? Right, I have met a new person tonight. What's your name, darling? Yes? Gosta. Gosta's a new member, and I hope to see you, Gosta, more and more. Okay, thank you. Of course, we know Tony there, that he always here, and Andrulla, who merely just about managed to come to Radio Marathon and then decided to go somewhere else. Yes? But we hope to see you soon up there. Yes? Right, thank you guys. Thank you very much. Can we have a photo, please, on my phone? Mary, my phone. And I'd like to have a photo with my babies. Oh, here, I've got it here. Στο τέλος της εκδήλωσης, λάβαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια σύντομη συνέντευξη από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, κύριο Γιάννη Κυριακίδη, ο οποίος μίλησε για το κτίριο που φιλοξενεί τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα μελλοντικά του σχέδια για αυτό το μεγάλο έργο. Ας δούμε τι μας είπε. Κύριε Γιάννη Κυριακίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε σήμερα σε αυτή την υπέροχη βραδιά. Είναι αφιερωμένη στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο σύλλογος είναι που είσαστε πρόεδρος. Μάλιστα. Ο σύλλογος ξεκίνησε κάπου 18 με 20 χρόνια πριν ακόμα να τον γνωρίσω. Και ήταν ιδέα ορισμένων γονέων, οι οποίοι είπαν να μαζευτούμε, να λέμε τους πόνους μας, τα προβλήματά μας, τις πιθανόν λύσεις. Και από εκεί ξεκίνησε ο Σύλλογος. Λοιπόν, ο Σύλλογος τι κάνει, κάνει συναντήσεις, ας πούμε, βοηθά γονείς, κάνει εκδηλώσεις, μαζεύει λεφτά. Έχουμε κάπου 80 με 90 members, και όταν λέμε παιδιά με δικές ανάγκες, δεν είναι παιδιά, ορισμένοι έχουν μεγαλώσει, είναι 45-50 άριδες. Αλλά για μας είναι παιδιά. Και αυτά τα παιδιά τι θέλουν, θέλουν από εμάς αγάπη, λίγη φροντίδα, και μια συμπαράσταση, μια κατανόηση με άλλα λόγια, και αυτό τους δίνουμε. Πόσα χρόνια μετράει ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος μετράει περίπου 18 με 20 χρόνια και όπως είπα θα συνεχίσει. Περιμένουμε καινούργια members, ας πούμε, πιο νεαρά παιδιά, για να μας αντικαταστήσουν. Εμείς μεγαλώνουμε, όπως μεγαλώνουν και τα παιδιά μας. Ο Σύλλογος έχει αποκτήσει ένα οίκημα δικό του, ένα σπίτι, το οποίο μια μέρα, ελπίζω, όταν έχουμε αρκετά λεφτά, θα το φτιάξουμε, να το φτιάξουμε αντί 3 υπνοδωμάτια, 5 υπνοδωμάτια, για να μπορούν ορισμένα παιδιά να μπορούν να κοιμούνται εκεί, να ξεκουράζονται και να ξεκουράζονται και οι γονείς τους. Γιατί οι γονείς κάποτε θέλουν, Φερρυπίν, εγώ έχω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, κάποτε θα πάω να με τη σύζυγό μου κάπου, μόνοι μας. Το κορίτσι μας, πούμε, θα μπορούσε να μείνει εκεί πέρα 2-3 βαγιές, να το προσέχω, να είναι safe κλπ. Το σπίτι αυτό είναι δίπλα από το Radio Marathon Building, που θα το ξέρεις φαντάζομαι, ακριβώς δίπλα, που βολεύει κιόλας, έχουν το προσωπικό να τους κοιτάει και να τους παίρνει εδώ και εκεί, ας πούμε. Μάλιστα. Πότε προβλέπετε να πραγματοποιηθεί το όνειρό σας? Αυτό είναι όνειρο. Νομίζω έχουμε ορισμένα λεφτά, δεν είναι αρκετά. Έχουμε πάρει άδεια να το επεκτείνουμε, να το μεγαλώσουμε και να είναι 5 πνοδομές, όπως είπαμε. Ψάχνουμε να βρούμε λεφτά και ελπίζω, ξέρω, σε 2-3 χρόνια, αν τα καταφέρω και πάρω μερικά grants, το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Ποια είναι η υποστήριξη του κράτους σε αυτή την προσπάθεια? Το κράτος εδώ, όταν φροντίζει για κάτι, θα σε υποστηρίζει. Ας πούμε, στην περίπτωση του σπιτιού, υπολογίζουμε να μας δώσουν ορισμένα grants. Έχουμε τηλεφωνήσει στο Lottery και είπαν όταν γίνει η κατάλληλη αίτηση θα τη δουν θετικά.
μας δώσουμε λεφτά. Αλλά σαν σύλλογος δεν σε βοηθάει το κράτος. Το τι κάνει όμως το κράτος, σε πληροφορεί πώς να βρεις τη βοήθεια που χρειάζεσαι. Δηλαδή, ένα από τα members που έχουμε χρειάζεται wheelchair ή ξέρω εγώ, χρειάζονται shower στο ισόγειο, τότε έχουμε τον τρόπο να βρούμε, να τους βοηθήσουμε, τους κατάλληλους ανθρώπους να αποταθούν, να πάρουν grants για να το φτιάξουν. Πώς μπορεί κάποιος γονέας ή κάποιος που ενδιαφέρεται να έρθει να βοηθήσει εθελοντικά να σας βρει? Έχετε κάποιο website, ναι, πού μπορεί να απευθυνθεί? Υπάρχει ένα website που λέγεται ΣΑΙΑ, αλλά πιο καλά μπορεί να τηλεφωνήσει. Έχουμε τηλέφωνο, το τηλέφωνο είναι 0207-229-2244. Ή μπορεί να πάρει τη Δήμητρα, τη secretary μας που την έχουμε εδώ και άλλα τόσα 20 χρόνια, ή και εμένα. Ας πούμε, είμαι γνωστός, μέσω του LGA μπορεί να τηλεφωνήσουν, να τους καθοδηγήσουμε, να έρθουν να βοηθήσουν, διότι όλη η βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Σήμερα σας είδαμε εδώ, μέσα στο χορό που διοργανώθηκε για τα παιδιά αυτά, εντός εισαγωγικών, που είναι κι άλλο και μεγαλύτερα, αλλά βλέπουμε με πόσο μεγάλη χαρά συμμετέχουν στο χορό και στο τραγούδι, απολαμβάνουν τη βραδιά σήμερα. Πόσο σημαντικό νομίζετε ότι είναι για εκείνους μια είναι τέτοια πολύ βραδιά? Πολύ σημαντικό. Αυτά τα παιδιά είναι άγγελοι για μας. Είναι παιδιά που είναι όλο καλοσύνη, δεν ξέρουν την υπουλία, δεν ξέρουν το ψέμα, δεν ξέρουν το κακό. Και μου είχε πει ένας γιατρός κάποτε, που είχε παίρνει το δικό μου το κοριτσάκι, εάν όλα τα παιδιά, όλος ο κόσμος είναι σε αυτά τα παιδιά, θα ήταν καλύτερα στον κόσμο. Διότι ουδέποτε θα σου κάνουν κακό αυτά τα παιδιά, ουδέποτε θα πω ψέματα, ουδέποτε θα κλέψουν, είναι χρυσά παιδιά. Και είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Θέλουν μια αγάπη, μια συμπαράσταση, μια στοργή, μια καθοδήγηση και ορισμένα προχωρούν. Έχουμε το κέντρο δίπλα το ραδιομάραθον, που πάνε ορισμένα από τα παιδιά, αρκετά από αυτά, άλλα δύο μέρες, άλλα τρεις, άλλα τέσσερα, και μαθαίνουν πράγματα εκεί πέρα. Μαθαίνουν κομπιούτερς, μαθαίνουν ξέρω εγώ κυπουρική, μαθαίνουν γραφειακές δουλειές κλπ. Και είναι πολύ ευχαριστημένα και ελπίζουμε και αυτό να το μεγαλώσουμε, να παίρνουν περισσότερα παιδιά. Πολύ ωραία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι παραμένουν παιδιά, όπως είπατε κι εσείς. Για μας είναι παιδιά. Το άσχημο είναι και 90 ετών να είναι, θα θέλω μία προσοχή, διότι αυτά τα παιδιά είναι αθώα. Πολύ εύκολα τα ξεγελάσεις, διότι είπαμε δεν έχουν το πονηρό, δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και κοιτάζουν σε εμάς να βρουν αυτή την υποστήριξη που δεν μπορούν ήδη να την έχουν εξίδιο. Κατά άλλα, η ζωή συνεχίζεται, είναι παιδιά μας, τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε όπως όλα τα άλλα παιδιά, αλλά ίσως και αυτά τα αγαπάμε ίσως με μεγαλύτερη, μια διαφορετική ιδιαιτερότητα, διότι είναι αθώα. Και όταν είναι αθώο, θες να το προστατεύσεις. Θέλετε να δώσετε κάποια ευχή σε αυτούς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή? Ναι, η παροικία πάντα φαίνεται πολύ θετικά μαζί μας, πάντα μας βοηθά, την ευχαριστούμε, χαιρόμαστε που μας βοηθούν. Είναι τώρα αυτό το μεγάλο άλμα να φτιάξουμε αυτό το σπίτι πριν αποσυρθούμε αυτές τις δουλειές, να έχουμε ένα σπίτι για τα παιδιά, διότι θα ξεκουράσει πολλούς γονείς. Τους ευχαριστούμε, τους ευχόμαστε να είναι πάντα δίπλα μας και αν κανείς θέλει να βοηθήσει, λένε και οι Εγγλέζοι, they are always welcome, they are welcome. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριακή. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ και εσείς. Γεια σας. Πολλά ακόμα αποσπάσματα θα παρακολουθήσετε προσεχώς την εκπομπή με το φακό της Hellenic TV.